σας είμαι η Άρτεμις Σαμαρά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο θα είναι ένα βίντεο που θα σας δείξω κάποια αγαπημένα προϊόντα που χρησιμοποίησα το μήνα Απρίλιο. Έχω μαζέψει κάποια προϊόντα τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ και ήθελα να σας τα δείξω. Μπορείτε να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά ή εναλλακτικά τι σας άρεσε το μήνα που πέρασε από τα προϊόντα που δοκιμάσατε και αν έχετε να μου προτείνετε κάτι για να δοκιμάσω τον επόμενο μήνα. Επίσης θέλω να μου σχολιάσετε αν σας ενδιαφέρει να κάνω βίντεο για κάθε μήνα και αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό από το κανάλι μου. Είναι το σαμπούν της Βάτσκοφ, είναι για εξαιρετικά ταλαιπωρημένα μαλλιά όπως γράφει και τα δικά μου είναι ταλαιπωρημένα γιατί συνήθως τα βάφω και κάνω ομπρέ, τα κάνω διάφορα και το συγκεκριμένο σαμπούν τους δίνει δύναμη, τους δίνει λάμψη, τα θρέφει. Επίσης μυρίζει πάρα πολύ ωραία και αυτό είναι ένα θετικό. Και συνήθως όταν χρησιμοποιούσα αυτό το σαμπουάν, το χρησιμοποιούσα με το Volume and Body της Pantene, αυτά τα δύο μαζί δηλαδή, που ήταν ένα conditioner με κερατίνη, γιατί και το σαμπουάν περιέχει κερατίνη και το conditioner της Pantene περιέχει κερατίνη, οπότε και τα δύο κάνανε πολύ καλό συνδυασμό για τα μαλλιά μου και με βοήθησαν πάρα πολύ. Το σαμπουάν της Βάσκο μπορείτε να το βρείτε στην Ελλάδα. Θα σας αφήσω τις πληροφορίες κάτω στο description. Το σαμπουάν της Pantene εννοείται μπορείτε να το βρείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα ή σούπερ μάρκετ. Το επόμενο προϊόν είναι ένα προϊόν για την κυταρίτιδα. Είναι το Cellufy της Bioten. Οι περισσότεροι σας το έχετε δοκιμάσει. Το έχω αναφέρει και παλιότερα σε ένα άλλο βίντεο με αγαπημένα. Είναι καταπληκτικό προϊόν. Πραγματικά έχει τεράστια διαφορά η επιδερμίδα μου. Τι κάνεις με αυτό, το χρησιμοποιείς τοπικά 2 φορές τη βδομάδα, κάνεις μασά στο σώμα σου. Περιέχει κόκκους πιπεριού, οι οποίοι σου δίνουν στην αρχή την αίσθηση του καψίματος, αλλά στη συνέχεια το συνηθίζεις, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός και το δοκιμάζεις όλο και περισσότερο, το συνηθίζεις και σου φαίνεται πολύ φυσιολογικό. Στην αρχή μπορεί να σου φανεί λίγο περίεργο, είναι η αλήθεια. Το συγκεκριμένο είναι η υπολοιπιστική κρέμα που τη χρησιμοποιείς στο μπάνιο σου 2 φορές τη βδομάδα. Κάνοντας βέβαια γυμναστική και διατροφή, βλέπεις φοβερά αποτελέσματα. Μόνο το προϊόν λογικό είναι να μην μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά πιστέψτε με, αν κάνετε ήδη διατροφή και γυμναστική, μαζί με αυτό το προϊόν θα δείτε φοβερά αποτελέσματα για την κυταρίτιδα. Το επόμενο προϊόν είναι το Cocoa Vanilla Butter της Mastic Spa, το οποίο είναι μια κρέμα σώματος. Έχει πολύ πολύ ωραία μυρωδιά και αν σας αρέσει η μαστίχα γενικά, αν είναι στα γούστα σας, είναι από τις καλύτερες μυρωδιές που έχω μυρίσει γιατί είναι και σε συνδυασμό με κόκκα και βανίλια. Αφήνει πολύ απαλή την επιδερμίδα και δείχνεται για πολύ ξηρές επιδερμίδες η συγκεκριμένη. Είναι πολύ ωραία και πολύ ενυδατική και συνήθως την χρησιμοποιώ μετά το ντουζ και μου αφήνει το δέρμα πάρα πολύ απαλό. Οπότε σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα αν σας έχει τελειώσει η κρέμα σώματός σας ή αν θέλετε να δοκιμάσετε κάποια καινούρια και έχει και πολύ προϊόν, έχει πολύ ποσότητα. Ένα άλλο προϊόν που αγάπησα πάρα πολύ το μήνα Απρίλιο ήταν η κρέμα χεριών Gaddy Minerals, την οποία την είχα βρει στο Λονδίνο σε κάποιους πλανώδες, τέλος πάντων μου την έκανε πρόθεση, μου τη σύστησε και ήταν σε ένα σετ με κάποια προϊόντα για τα νύχια. Και είχε δώρο και αυτή την κρέμα, η οποία μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δεύτερον, έχει πάρα πολύ ωραία υφή, πολύ απαλή, απλώνεται πολύ εύκολα στα χέρια. Και έχει το εξής, έχει συστατικά από την νεκρά θάλασσα. Δηλαδή, τι πιο ωραίο και πιο μοναδικό να έχεις κρέμα που έχει συστατικά από την νεκρά θάλασσα, τα οποία έχουν πάρα πολλά ευεργετικά στοιχεία. Σε βοηθάει για την αναδόμηση των χεριών σου. Και εγώ χρησιμοποιώ, να σας πω την αλήθεια, κρέμες χεριών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο το χειμώνα, όταν τα χέρια μου είναι ξέρα. Χρησιμοποιώ και το καλοκαίρι με αντιλιακή προστασία, χρησιμοποιώ και αυτούς τους μήνες, τους ανοιξιάτικους. Είναι πάρα πολύ ωραία και θα σας αφήσω το link κάτω να τη βρείτε online. Είναι λίγο ακριβή, είναι η αλήθεια. Σκέτη, αλλά ίσως αν πάρετε και το set να σας βγει πολύ καλή τιμή. Αυτά ήταν όλα τα προϊόντα που είχα να σας δείξω για το σώμα και για το πρόσωπο και γενικά οι κρέμες. Τώρα θα περάσω κάποια προϊόντα μακιγιάς, τα οποία είναι μακιγιάς και ενυδάτωσης, τα οποία είναι το Guava Lip Butter του Κορέ, που αγάπησα πάρα πολύ αυτό το μήνα. Το χρησιμοποιώ συνέχεια, είναι πολύ ενυδατικό για τα χείλη. Το χρησιμοποιώ και πάνω από το κραγιόν μου, σαν lip gloss. Βλέπετε τη διαφορά?
Και επειδή είναι λευκό, μπορείτε να το βάλετε σαν lip gloss. Αν είχε κάποιο χρώμα ή οτιδήποτε, δεν θα μπορούσατε. Και η μορφή του επίσης το βοηθάει. Δηλαδή, δεν είσαι stick να το πάρεις και να το βάλεις στα χείλια σου. Μπορείς να βάλεις το δάχτυλό σου και να ανυδατώσεις λίγο το κραγιόν σου ή να το μετατρέψεις σε lip gloss. Οπότε είναι πολύ καλό tip και αυτό. Στη συνέχεια έχω το Blush Lips, το Blush Stick του Coré, το οποίο είναι πολύ χρηστικό προϊόν. Και μου τελειώνει, όπως θα δείτε. Αλλά δεν θέλω να το αποχωριστώ γιατί είναι το νούμερο ένα προϊόν που χρησιμοποιώ για contouring. Δηλαδή το βάζω στα μήλα μου. Και με απλές κινήσεις. Κάνω contouring. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όμως και σαν κραγιόν. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι είναι ένα πολύ χρηστικό προϊόν. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δείξω την εφαρμογή του σε κραγιόν, αλλά πιστέψτε με ότι γράφει ωραία σε κραγιόν αν βάλετε και ένα lip gloss από πάνω. Και έχω και ακόμα ένα πιο ανοιχτό χρώμα, το οποίο είναι περισσότερο για blush. Αυτό που κρατάω το natural είναι περισσότερο για contouring. Άλλο ένα αγαπημένο είναι το Double Wear Concealer της Estée Lauder, το οποίο είναι το concealer που έχω εδώ και χρόνια, οπότε δεν θα μπορούσα να μην το συμπεριλάβω στο βίντεο αυτού του μήνα, εφόσον αυτό χρησιμοποιώ συνέχεια. Και το καλό είναι ότι έχει SPF 10. Δεν θα μπορούσα να λείπει από τη συλλογή μου μία μάσκαρα, η οποία είναι της YSL. Είναι δείγμα γιατί την είχα πάρει από περιοδικό νομίζω. Και έχει το εξής, έχει αυτό εδώ το τέλειο πινελάκι. Γυρνάει τις βλεφαρίδες από την ρίζα μέχρι πάνω και βρίσκει και την πιο μικρή βλεφαρίδα και τη γυρνάει. Και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις ψαλίδι, οπότε δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό. Επειδή είναι δείγμα, δυσκολεύομαι να διαβάσω τι λέει. Είναι η μάσκαρα Volume Effect for Girls, αν θέλετε να ζητήσετε στο εμπόριο. Και μάλλον θα προμηθευτώ και το full size γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και τέλος κάτι για τα νύχια, είναι το Mavala Dry της εταιρείας Mavala. Mavala, δεν ξέρω. Το οποίο το χρησιμοποιείτε για να σταγνώσετε τα νύχια σας, δηλαδή βάφετε κανονικά τα νύχια σας και περνάτε από πάνω μία στρώση με το Mavala, το οποίο στεγνώνει αμέσως τα νύχια σας εάν βιάζεστε ή αν έχετε κάποια δουλειά και δεν προλαβαίνετε να τα στεγνώσετε ή οτιδήποτε. Και με έχει σώσει κυρίως όταν θέλω να βάψω τα νύχια μου και βιάζομαι και δεν έχω πολύ χρόνο να κάτσω να τα στεγνώσω ή οτιδήποτε. Αυτά ήταν λοιπόν τα αγαπημένα του μήνα, ελπίζω να σας άρεσαν και ελπίζω να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια το δικό σας αγαπημένο για το μήνα Απρίλιο και αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από τα προϊόντα που σας έδειξα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και ευχαριστώ πάρα πολύ για το θετικό feedback που μου δίνετε, είτε με comment, είτε με like, είτε με μηνύματα που μου αφήνετε στο inbox, στο Facebook μου και στο Instagram, γιατί και στο Instagram έχουμε μεγάλη αλληλεπίδραση. Και τώρα ξεκίνησα να ασχολούμαι με το Snapchat. Ναι, όποια θέλει να με ακολουθήσει στο Snapchat ή όποια έχει, γιατί είναι κάτι καινούριο. Θα σας αφήσω στο description box το username στο Snapchat, οπότε ακολουθήστε με και στο Snapchat, είναι πιο άμεσο πιστεύω. Και ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε και θα τα πούμε σύντομα σε ένα νέο βίντεο. Φιλάκια!